Πάμε λίγο στο Ρέθυμνο και να αναφερθούμε στα αποτελέσματα μιας ευρείας σύσκεψης, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσα στην εβδομάδα με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων και του Δήμου Αγίου Βασιλείου και της Αντιπεριφέρειας Ρεθύμνου, με αφορμή μια προσπάθεια που θα ξεκινήσει το επόμενο διάστημα με επίκεντρο την προστασία της λίμνης στην Πρέβελη αλλά και του Φοινικοδάσους. Πάμε λίγο να συναντήσουμε τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Βαγγέλη Καπετανάκη, τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Να σας καλησπερίσουμε, Αντιδήμαρχε. Καλησπέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ένα θέμα το οποίο σας απασχολεί, μας απασχολεί και εμάς βέβαια δημοσιογραφικά, τα βασικά συμπεράσματα τα οποία προέκυψαν μέσα από τις συνεχείς επαφές, συσκέψεις, διαβουλεύσεις του τελευταίου διαστήματος. Ποια είναι? Ότι θα πρέπει, το βασικό είναι ότι θα πρέπει να εδεχθεί αυτός ο φορέας διαχείρισης. Είναι επιβάλλεται αυτό. Η ίδρυση του φορέα. Όπως ξεγνωρίζουμε μάλλον, την αρμοδιότητα την έχει η δασική υπηρεσία, το δασαρχείο. Δυστυχώς και στο παρελθόν έχει γίνει η προσπάθεια για την ίδρυση φορέα. Δεν ευοδόθηκε. Πριν 2 χρόνια η απάντηση ήταν ότι θα γίνει ένας ενιαίος φορέας για όλη την Κρήτη. Ναι. Ότι ετοιμάζεται δηλαδή. Δεν έχουμε κανένα νέο γι' αυτό. Όμως αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ. Να σας εξηγήσω το γιατί. Δυστυχώς το δασαρχείο δεν έχει τη δυνατότητα, δεν έχει ούτε το προσωπικό. Θα μου πείτε δήμοι έχουν, ναι, αλλά εμείς μπορούμε και ευελισσόμαστε διαφορετικά. Ούτε τις χρηματοδοτήσεις, ούτως ώστε να παρεμβαίνουν και να γίνονται κάποιοι καθαρισμοί μέσα στο δάσος. Γινόμαστε δέχτες παραφώνων, χωρίς να έχουμε την αρμοδιότητα, όχι το ενδιαφέρον, την αρμοδιότητα να μπορούμε να πάμε να κάνουμε κάτι. Διότι χωρίς την έγκριση των δασαρχείων, δυστυχώς δεν μπορούμε να ακουμπήσουμε, να κάνουμε τίποτα. Αυτή λοιπόν η ευρεία σύσκεψη, ναι, είχε το αποτέλεσμα, αυτό αποτέλεσμα ότι άμεσα και φυσικά πριν την έναρξη της νέας αντιπυρικής περίοδου, ναι, θα γίνει καθαρισμός του Φοινικόδασους από την καύσιμη ύλη, η οποία είναι πάρα πολύ. Γι' αυτό έχει επιχορηγηθεί ήδη με κάποια χρήματα η δασική υπηρεσία. Καθαρισμός λοιπόν από τη μία, ναι. Καθαρισμός γιατί υπάρχει πάρα πολύ υλικό. Πολύ υλικό κάτω από τις πυλικές. Μάλιστα. Το οποίο προϋπήρχε και πριν την τρέχουσα τουριστική σεζόν. Φυσικά δεν έχει καθαριστεί αρκετά χρόνια. Οπότε ήμασταν τυχεροί δηλαδή και φέτος αντιδημαρχία. Ναι. Ναι, βέβαια. Εμείς προσπαθούσαμε, βέβαια, κάθε χρόνο προσπαθούσαμε με κάθε τρόπο, αλλά δεν Τι άλλο σας προβληματίζει εκεί στην περιοχή? Κάτι που σας προβληματίζει και έχει σχέση και με τον ανθρώπινο παράγοντα και με την επισκεψιμότητα? Υπάρχει πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα. Έχει γίνει πλέον προορισμός. Είναι ένα φυσικό στολίδι. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο. Αυτό είναι και καλό και κακό, ξέρετε, παράλληλα. Ναι, βέβαια, είναι καλό και κακό. Όμως, με το φορέα διαχείρισης, με το Δήμο μέσα, την περιφέρεια και το δασαρχείο, έτσι, θα καταφέρουμε να είναι ελεγχόμενη κατάσταση. Δηλαδή, θα προχωρήσουμε μετά σε μία μελέτη, σε ένα νέο σχεδιασμό, έτσι, ναι, που θα καταφέρουμε να υπάρχει έλεγχος. Όπως επίσης, άμεσα θα γίνει και αποκατάσταση, εκτός τον καθαρισμό, της περίφραξης που υπήρχε στο δάσος. Ναι. Υπό την επίβλεψη, βέβαια, της Διεύθυνσης Δασών. Μάλιστα. Θα γίνει και αυτό. Είναι 2 σημαντικές παρεμβάσεις, αλλά, λοιπόν, που αποφασίστηκαν, προκειμένου να μειώσουμε τους προβληματισμούς και τους κινδύνους με φόντο μία σεζόν η οποία ξεκινάει σχετικά νωρίς κάθε χρόνο εκεί για την περιοχή. Δηλαδή, από τον Απρίλιο, αν δεν κάνω λάθος, αντιδήμαρχε, ξεκινάει η επισκεψιμότητα. Σωστά.
Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν. Σας λέω, έχει γίνει προορισμός. Έχει γίνει προορισμός. Ναι, δεν είναι μόνο το κομμάτι της λίμνης, το Φινικόδασους. Ναι. Είναι και το ποτάμι που είναι περίπου στα 1,5 με 2 χιλιόμετρα. Σας λέω ότι με την ίδρυση του φορέα θα λυθούν πάρα πολλά πράγματα. Θα υπάρχει έλεγχος, θα είναι διαφορετικά. Κάτι που δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να κάνει το Δασαρχείο. Δεν μπορεί να το κάνει. Ούτε καν να καθαρίσει δεν μπορεί. Μάλιστα. Αλλά εντάξει, τουλάχιστον καταφέραμε τώρα, καταφέραμε να πάρουμε το OK για να γίνει ο καθαρισμός. Μάλιστα. Λοιπόν, αντιδήμαρχε, εμείς ανωτελεία βάζουμε ένα σχεδιασμός που έχει ενδιαφέρον, μπλέκονται αρκετοί και σίγουρα θα δούμε την εξέλιξή του. Όπως είπατε, εγώ κρατώ το εξής, τυχερή φέτος που δεν είχαμε προβλήματα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Ναι, σωστά. Επίσης, ναι. Για να μην λέμε ότι είναι όπως την καταστροφική πυρκαγιά του 2010. Ναι, βέβαια. Στο Φοινικό. Να ξέρετε ότι αυτός ο Φοίνικας λέγεται Θεόφραστου, είναι Φοίνικας Θεόφραστου, αναγεννήθηκε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να τα αφήσουμε όλα στην τύχη τους. Όπως γράφτηκε για το 2010, να μην είναι πλέον μια ανάμνηση αυτό το στολίδι, το φυσικό στολίδι του τόπου μας. Στο χέρι μας είναι, αντιδήμαρχε. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Ναι. Ωραία με την πρωτοβουλία που πήρε. Και σας λέω, δεν είναι η πρώτη φορά. Απλά τώρα πλέον θα είναι οι πιέσεις, θα είναι αρκετές μαζί με να την είστε καλά, να είστε καλά, να είστε καλά, αντιδήμαρχε. Θα επισκεφτούν το Υπουργείο. Θα πούμε περισσότερα το επόμενο διάστημα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.